κάτι. Είπατε πριν ότι προηγούνται πρώτα οι κυρίες. Πρέπει να μην χάνουμε τους τρόπους μας για να έχουμε τον ίδιο χρόνο και στην κυρία Χρυσογιαννακοπούλου. Κυρία Χρυσογιαννακοπούλου, πιστεύετε ότι χθες έπρεπε να αντιδράσουμε διαφορετικά? Θεωρώ, κύριε Παυλόπουλε, γενικά ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχουν ούτε σταθερή στρατηγική όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης που ζούμε τους τελευταίους μήνες και αντιδρούν αποσπασματικά και πολλές φορές σπασμωδικά. Μιλώ για το συγκεκριμένο χθες. Ναι, ναι, χθες, και για το συγκεκριμένο. Έσπασε τα 12 μίλια, έφτασε στα 9, 7, 8. Ο κύριος Λιβανός λέει θα μπαινοβγαίνει, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του, μέχρι φαντάζομαι να φτάσουμε εκεί που δεν θα δεχτούμε άλλο να μπαινοβγαίνει. Αλλά πιστεύετε ότι χθες έπρεπε να έχουμε αντιδράσει διαφορετικά? Έπρεπε καταρχάς εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας στα ευρωπαϊκά όργανα και στα διεθνή όργανα. Δεν μπορεί χθες ως αντίδραση ο κύριος Μητσοτάκης να βγαίνει και να στέλνει μία επιστολή ο κύριος Δένδιας όσον αφορά την Τελωνιακή Ένωση και να έρχεται να καλύψει στην ουσία την ολιγορία και την αναποτελεσματικότητα στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γιατί βέβαια οι διεκδικήσεις και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής δεν είναι απλώς να τίθενται για τις εντυπώσεις με μια επιστολή που ξέρουμε ότι δυστυχώς μα δεν ίσα, θα έχει ίσα, τώρα, συγγνώμη για τη διακοπή. Οι επιστολές αυτές ήταν σε συνέχεια του ελληνικού αιτήματος για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία. Ο κύριος Μάζης το πρωί εξηγούσε. Επειδή έχω μια μακρά εμπειρία. Το ξέρω, μα γι' αυτό επιμένω. Ο κύριος Μάζης. Η Ένωση λειτουργεί με βάση. Ο κύριος Μάζης εξηγούσε, συγγνώμη για την επιμονή. Ο κύριος Μάζης εξηγούσε το πρωί ότι είναι η πρώτη ουσιαστική κίνηση που κάνει η χώρα και αυτή η ισοδυναμή με απώλεια ποδών δισεκατομμυρίων. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε καταρχάς. Ναι, ναι. Εγώ αναφέρθηκα στην επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την Τελωνιακή Ένωση. Μάλιστα. Όσον αφορά το εμπάργκο όπλων, σωστά. Και τέθηκε στην Σύνοδο και σωστά δίνεται συνέχεια και είναι σημαντικό. Επιμένω για την επιστολή για την Τελωνιακή Ένωση, η οποία παρουσιάστηκε χθες ως μια πολύ μεγάλη κίνηση της Ελλάδας. Αυτό ήταν τελικά ένα πυροτέχνημα για να καλυφθεί η αποτυχία. Διαφωνείτε με αυτό. Κύριε Λιβανέ, δεν σας διάκοψα και θέλω να ολοκληρώσω. Όχι, ρωτάω αν διαφωνείτε. Διαφωνώ με μια πολιτική η οποία είναι πολιτική εντυπώσεων τελικά δυστυχώς για εσωτερική κατανάλωση, για να αντιμετωπίσει την κριτική που υπήρξε δικαιολογημένα και από τα κόμματα, αλλά κυρίως από το κοινό αίσθημα του ελληνικού λαού, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε να έρχεται ο κύριος Πομπέο να απολαμβάνει κριτική φιλοξενία, να λέει ωραία λόγια, αλλά βλέπουμε από την Ουάσιγκτον να μην γίνεται καμία στήριξη αυτή τη στιγμή έμπρακτη. Βλέπουμε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου η ελληνική κυβέρνηση δέχτηκε να μπει μέσα στη διατύπωση της απόφασης ότι θα ξαναδούνε το θέμα το Δεκέμβριο. Άρα στην ουσία δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να βλέπουμε αυτή την κλιμάκωση αυτές τις τελευταίες μέρες και δυστυχώς και κοντά στο Καστελόριζο και όπως είπατε και προηγούμενα στα 7,5 μίλια. Αλλά ξέρετε, εδώ πρέπει να πούμε κι άλλα. Είπα ότι το γράφουν, η επίσημη εκδοχή είναι στα 9. Στα 9. Δεν έχει σημασία. Είναι κάτω από το 12 μιλίων. Είναι κάτω από το 12. Είναι 12 μιλίων. Σωστά. Και εκεί πέρα έπρεπε να είναι πολύ πιο σαφής η δική μας τοποθέτηση. Όταν βγαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Πέτσας πριν μία εβδομάδα και στην ουσία άφησαν να νοηθεί ότι μέχρι τα 6 μίλια δεν πειράζει και να μπαινοβγαίνει το Rolls Royce πλησίων του Καστελόριζου, εγώ θέλω να ρωτήσω. Η εθνική ομοψυχία, κύριε Λιβανέ, είναι απαραίτητη. Όλοι τη θέλουμε. Αλλά πώς οικοδομείται? Οικοδομείται όταν υπάρχει σαφή στρατηγική, σαφή μηνύματα και όταν επίσης απέναντι στη διεθνή κοινότητα πηγαίνουμε με διεκδικήσεις και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Καλημέρα. Και την κυρία Σαμπούλου και τον κύριο Λιβανέ. Καλημέρα σας. Κύριε Λιβανέ, με συγχωρείτε πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Γι' αυτό και ακούσαμε και τις δύο τοποθετήσεις με ευλάβεια, με μικρές παρεμβολές. Ήθελα μόνο να πω ότι η χαμηλή τόνη είναι χρήσιμη αυτή τη στιγμή και το να μην υιοθετούμε το λαϊκισμό ούτε των εντύπων ούτε κάποιων πολιτικών που δεν έχουν ουσία στον πολιτικό. Κύριε Λιβανέ, επιτρέψτε μου, δεν είναι λαϊκισμός να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Καλημέρα σας. Λαϊκισμός είναι εντυπώσεις. Χωρίς αντίκτυπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα 12 μίλια του κύριου Τσίπρα. Τα 12 μίλια είναι κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας. Καλημέρα σας. Γι' αυτό αναγκάστηκε να βγει να το διευκρινίσει. Παρακαλούμε να μην σας κόψουμε.